ένωσής μας, το Σωματείο ΑΟ Νέο Μοναστηρίου, στη μεγάλη αθλητική οικογένεια της Καλίτσας. Πιστεύω ότι βρήκατε ζεστασιά και αγάπη στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Τεχνικής. Σας εύχομαι πάντα επιτυχίες. Και σας ευχαριστώ για την πολύ καλή σας. Αγαπητοί φίλοι, μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης, σας καλωσορίζω στη σημερινή κορυφαία δημοκρατική διαδικασία της Ένωσής μας, από την οποία είμαι βέβαιος ότι θα βγουν κερδισμένες η σύνθεση και η ενότητα των δυνάμεων του καρδιτσόλικου ποδοσφαίρου, ώστε να παλέψουμε μαζί όλοι για το μέλλον που το αξίζει. Όλοι σε αυτή την αίθουσα πιστεύω ότι μοιραζόμαστε μία βεβαιότητα. Τη βεβαιότητα ότι αυτή η Γενική Συνέλευση θα επικυρώσει τη συλλογική δέσμευση όλων μας, αλλά και την προσωπική δέσμευση του καθενός από εσάς να διαψεύσουμε όλους εκείνους που πιστεύουν πως το καρδιτσόλικο ποδόσφαιρο δεν έχει δυνάμεις να πάει μακριά. Όλους εκείνους που στοιχηματίζουν ότι η παραδοσιακή ανατετραετία εσωστρέφεια και οι προσωπικές αντιπαραθέσεις δεν θα αφήσουν να αναδειχθεί το συλλογικό μας έργο και το συλλογικό μας πρόσωπο, οι δημιουργικές ενότητές μας, τα μεγάλα και σημαντικά πράγματα τα οποία μπορούμε και έχουμε να κάνουμε. Πιστεύω ότι όλες οι κασάνδρες θα διαψευστούν. Ήδη διαψεύονται, διότι με το καθημερινό μας έργο ως Ένωση περάσαμε επιτυχία τις καθημερινές εξετάσεις. Παρ' όλα αυτά, δεν θα αναλώσω το χρόνο σας για να παρουσιάσω τα πεπραγμένα έτσι σε βάθος της διοίκησης. Δεν μου αρέσει και σαν στοιχείο του χαρακτήρα μου να το κάνω αυτό, ούτε να ευλογούμε τα γένια μας εμείς σαν Εκκλησιαστική Επιτροπή. Άλλωστε, όσοι παρακολουθείτε από κοντά τα τεκτενόμενα της Ένωσης, όλοι έχετε προσωπική εμπειρία και άποψη για το πώς προχωρήσαμε τον χρόνο αυτό. Θα πει κάποιος από εσάς, δηλαδή πρόεδρε, είσαι με όλα ευχαριστημένος? Θα σας πω απερίφραστα. Όχι βέβαια, όχι δεν είναι. Όσα και να κάνουμε για το ποδόσφαιρο, ποτέ δεν είναι αρκετά. Επιγραμματικά, να αναφέρω τη χρονιά που μας πέρασε, ολοκληρώσαμε σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη, Θεσσαλιώτης και Φανοφαρσάλο το πρόγραμμα Ποδόσφαιρο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, όπου παραδώσουμε υλικό για την εκμάθηση του ποδοσφαίρου στα περισσότερα δημοτικά σχολεία του νομού, με πρωτοβουλία της Ένωσης και συνεργασία βέβαια με τη Μητρόπολη και την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Δεν έχουμε παραδώσει αθλητικό υλικό στο Δήμο Παλαμά, στο διαμέρισμα Προαστίου, Αγναντερού, στο νέο μοναστήρι που είναι τώρα το Κλήρο Σωματείο και σε μερικά σχολεία του Δήμου Σοφάδων, Κέδρος και δεν θυμάμαι κάποια άλλα που είναι πολύ λίγα, στα οποία έχω έρθει σε συνεννόηση με τον Σεβασμιότατο και μέχρι το Μάιο θα παραδοθούν και εκεί το αθλητικό υλικό που έχουμε υποσχεθεί. Σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Καρδίτσας πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια βασικής καρδιανοπνευστικής αναζωογόνησης, ΚΑΡΠΑ, στις έδρες των Δήμων Καρδίτσας, Μουζακίου, Σοφάδων και Παλαμά. Πραγματοποιήθηκαν σχολές προπονητών UEFA C και αναθεώρησης ταυτοτήτων UEFA Β. Τέλος, να σημειώσουμε ακόμη με ιδιαίτερη ικανοποίηση τις επιτυχίες των ανοιχτών ομάδων νέων και παιδών. Σε οικονομικό επίπεδο, αρκεί να σας αναφέρω ότι μέσα σε ένα περιβάλλον οικονομικής καταστροφής, πραγματικής καταστροφής, μέσα σε ένα περιβάλλον που κανείς δεν πληρώνει και τα λοκέτα είναι στη σειρά, η Ένωση Καρδίτσας είναι εντάξει στις οικονομικές υποχρεώσεις και αυτά θα τα δείτε στη συνέχεια στον οικονομικό απολογισμό. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.